Σπουδαία νίκη πέτυχε η Βαλένθια επί της Αρμάνη με 86-81, στερώντας από τους Ιταλούς την ευνοϊκή παράδοση. Είχαν νικήσει και στα τρία παιχνίδια που είχαν γίνει στο Φοντέτα απέναντι στην ισπανική ομάδα. Η Βαλένθια, η οποία ξεκίνησε με 2 τρίποντα, προηγήθηκε 6-0. Στη συνέχεια η Αρμάνη βρήκε τα πατήματά της, 12-12 μετά το κάρφωμα από τον Williams, 14 όλα με τον ίδιο τρόπο ο Λεντέι, 21-16 και πάλι ο Williams, ο οποίος δεν έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο καθώς τραυματίστηκε στον αγώνα, τελείωσε το πρώτο με 8 πόντους και ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του. Ο Πρέπελιτς ήρθε από τον πάγκο και έπιασε αμέσως δουλειά, 32-23 στο συν 9 οι Ισπανοί, που θα φτάσουν και με το εύκολο lay-up στο συν 12 από τον Λαμπερί. Αλλά από εκεί και πέρα, μέσα σε 4,5 λεπτά μέχρι να φτάσουμε στο ημίχρονο, θα ακολουθήσει ένα επιμέρους 5-19 για την Αρμάνη και οι δύο ομάδες θα έρθουν στα ίσα και μάλιστα οι Ιταλοί θα περάσουν και μπροστά. 39-37 από τον Χάινς για να έρθει ο Μίτσοφ, ο οποίος επανεμφανίστηκε. Για πρώτη φορά έπαιξε με την φανέλα της Αρμάνη στην φετινή σεζόν για να κάνει το 42-44 buzzer beater ημιχρόνου, με την ομάδα του Μεσίνα να είναι μπροστά με 2 πόντους. Το μάτς πάντως είχε έναν τεράστιο πρωταγωνιστή. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Βέλγο, τον Van Rossum, ο οποίος έβαλε 21 πόντους και έκανε ατομικό ρεκόρ στην Ευρωλίγκα. Ο Van Rossum, ο οποίος είχε 16 προηγούμενο ρεκόρ και είχε βάλει συνολικά σε 5 παιχνίδια με τη Βαλένθια 25 πόντους με 2 στα 8 τρίποντα. Σήμερα σούταρε με 4 στα 7 τρίποντα. Οι δύο ομάδες οι οποίες ήταν κοντά στο σκορ, ο Σίλτς ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του αναφορικά με το σκορ, έβαλε 17 πόντους, έκανε το 59-57, 66-61 ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος με το καλάθι από τον Ντατόμε, ο οποίος ακόμη δεν έχει βρει τα πατήματά του στο Μιλάνο, 69-63, ο Πρέπελιτς το κάνει να φαίνεται εύκολο, δεν είναι, όπως το δείχνει ο Σλοβένος, ο οποίος για να το εμπεδώσετε και να το εμπεδώσουμε βάζει και αυτό για το 74-65, ξανά στο συν 9, αλλά γρήγορα η Αρμάνη θα βρει πάλι τον ρυθμό της και θα μπει στο παιχνίδι. Άσχημος τραυματισμός για τον Τόμπι, 4-21 πριν ολοκληρωθεί το μάτς, δεν συνέχισε, πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια ο Αμερικανός, ο οποίος τραυματίστηκε, 76 όλα με τον Λεντέι να καρφώνει μετά τη δημιουργία του Ροντρίγκες. Ο Ισπανός σε ρηχά νερά σήμερα, μόλις 8 πόντοι και 4 ασίστ για 5 λάθη. Κάρφωμα από τον Κάλινς, ο οποίος έβαλε 10 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, 78-76, 83-79. Ουσιαστικά τελειώνει το μάτς ο Van Rossum με το τέταρτο δικό του τρίποντο στο παιχνίδι. Από τη στιγμή που ο Μίτσοφ θα χάσει την ευκαιρία για την ισοφάριση, ουσιαστικά το μάτς τελειώνει με 2 εύστοχες βολές από τον Πρέπελιτς. Η Βαλένθια, η οποία είχε ένα εντυπωσιακό συν 13 στην αναλογία ασίστ λαθών. Από την άλλη πλευρά, η Αρμάνη έκανε μία ασίστ λιγότερη από τα λάθη που είχε στο μάτς. Ο Μεσίνα είχε αρκετά παράπονα από τους παίκτες του. 86-81 είναι το τελικό σκορ. 5 διψήφοι για την Αρμάνη, αλλά δεν έφτασαν.